Σήμερα το πρωί και ευχαριστούμε για αυτό το Δήμο Χίου, όπου ενήργησε, θα λέγαμε, ακαριέα μόλις έγινε η πρόσκληση και κάναμε την απολύμανση όλων των χώρων του σχολείου. Οπότε πλέον είναι έτοιμο για να ξεκινήσουμε, μετά και από απόφαση Διευθυντή Εκπαίδευσης, αύριο την διαζώηση διδασκαλία σε όλα τα τμήματα, πλην από τα δύο τμήματα της έκτης, όπου δίδασκει και διδάσκει ο εκπαιδευτικός που παρουσιάζει σε επιβεβαιωμένο κρούσμα, το οποίο ευτυχώς εντοπίστηκε από τον ίδιο όσο γίνεται νωρίτερα, με αποτέλεσμα και άμεσα να παρθούν μέτρα και έτσι να πιστεύουμε ότι θα περιοριστεί όσο γίνεται περισσότερο οποιαδήποτε άλλη συνέπεια. Έγιναν και τεστ. Έγιναν τα τεστ, 34 τεστ εκπαιδευτικού σχολείου σήμερα το πρωί. Θέλω σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας, ιδιαίτερα τον κύριο Κελεμπερτζή, αλλά και τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, τον κύριο Βρουλή, που ενήργησαν ώστε να γίνουν αυτά τα μαζικά τεστ άμεσα για όλους τους εκπαιδευτικούς σχολείου, ώστε να έχουμε μια πλήρη εικόνα που βρισκόμαστε και έτσι να μπορούμε να διασφαλίσουμε την επανέναρξη λειτουργίας του σχολείου χωρίς να υπάρχει πρόβλημα για την ασφάλεια των μαθητών. Στη στιγμή θα ετοιμάζω ένα mail, ένα μήνυμα στους γονείς, μιας που τον τελευταίο καιρό λόγω και των αναστολών επικοινωνούμε σε καθημερινή βάση μαζί τους. Όντως για αυτή την εξέλιξη, ότι έχουμε μια, θα έλεγα, καθησυχαστική εικόνα μετά και την ολοκλήρωση των τεστ, μετά και την απολύμανση των χώρων, ότι έχουν μεσολαβήσει πολλές μέρες από τη λειτουργία του σχολείου, που και αυτό είναι ένα βασικό μέτρο, ώστε να επανέλθουμε με ασφάλεια και να συνεχίσουμε διαζώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία πλην των δύο τμήματων εκείνων όπου δίδασκε ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός, που θα συνεχίσουν με τηλεκπαίδευση σε πρωινό όμως πρόγραμμα τώρα, στο κανονικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως, την εκπαιδευτική διαδικασία ως και τις 26 Φεβρουαρίου, που λύγει η ασφαλή περίοδος, θα έλεγα, απομόνωσης, έτσι, που προβλέπεται με βάση τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ. Όντως, μία συναδελφός μας βρέθηκε θετική στον κορονοϊό και από τα χθες που έγινε η ενημέρωση έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα ώστε να προστατευτεί η σχολική μονάδα. Αυτή τη στιγμή είναι σε αναστολή. Είπαμε να μην λειτουργήσει για δύο μέρες και τα παιδιά να κάνουν τηλεκπαίδευση. Τα δύο τμήματα στα οποία έμπαινε συνάφεια για το μάθημά της θα είναι κλειστά μέχρι τις 26 του Φλεβάρι. Οπότε τα παιδιά των συγκεκριμένων τάξεων θα κάνουν μάθημα με τηλεκπαίδευση. Μέχρι τις 26 του Φλεβάρι. Ναι. Γιατί έκλεισε όλο το σχολείο και όχι μόνο τα συγκεκριμένα τμήματα? Σήμερα θέλω να είμαστε ασφαλείς, γιατί είναι το μεγαλύτερο σχολείο που έχουμε στοιχείο. Σήμερα με παρεμβάσεις που κάναμε και σαν την περιφέρεια, στον κύριο Βρουλή και εκείνο στον ΕΟΔΗ, έγιναν τα τεστ, γύρω από τα τεστ στους συναδέλφους, τα rapid τεστ σε όλους τους συναδέλφους που υπηρετούν σε εκκριμένη σχολική μονάδα, ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για την υγεία τους. Το μέχρι τώρα, όσο γνωρίζω, περιμένουμε μερικά ακόμα να βγουν, να ολοκληρωθούν, είναι αρνητικά. Πόσοι εκπαιδευτικοί υπηρετούν στη σχολή? 30 περίπου. 30 εκπαιδευτικοί. Με τις ειδικότητες. Επομένως, από τα μέχρι τώρα δείγματα που έχετε, δεν υπάρχει φόβος διασπορά στην κοινότητα? Όχι, όχι. Γι' αυτό λαμβάνουμε και όλα κατάλληλα μέτρα. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος κάνει απολύμανση σχολείου, να είμαστε και από αυτή την πλευρά περισσότερο ασφαλείς. Όσον αφορά τα παιδιά, προβλέπετε και για αυτά κάποια τεστ ή κάποιες εξετάσεις? Στα μικρά παιδιά δεν προβλέπονται. Θα δούμε όμως αν μπορούν να κάνουμε στα πολύ μεγαλύτερα, αν υπάρχει δυνατότητα. Γιατί τα μικρά παιδιά είναι ασφαλείς σε γενικές γραμμές και δεν δημιουργούνται προβλήματα. Πρόκειται για το πρώτο κρούσμα, να πούμε, δεν είχαμε άλλο? Όχι, όχι, το πρώτο κρούσμα. Και συνάδελφος δεν είχε ταξιδέψει εκτός Χίου. Προληπτικά τεστ έτσι σε συναδέλφους γίνονται, τι εικόνα έχετε? Είχε και ένας έργος δασκάλων και πολλοί εκπαιδευτικοί προσήλθαν και το έκαναν. Τώρα, όπως ο εκπαιδευτικός επιθυμεί να το κάνει το rapid test, πρέπει να μπει στην πλατφόρμα και να το δηλώσει και να κληθεί για να το κάνει σε εκκριμένη ημερομηνία στην οποία ορίζεται.